από το βιβλίο Έξοδος, από την Παλαιά Διαθήκη, ναι, συγγνώμη, την Παλαιά Διαθήκη, σελίδα 68, και διαβάζουμε από το ΙΕ κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Έξοδος, σελίδα 68, ΙΕ κεφάλαιο, 18 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων, διότι εισήλθον οι ύποι του Φαραώ εις την θάλασσα μετά των αμαξών αυτού και μετά των υπαίων αυτού, και ο Κύριος έστρεψεν επ' αυτούς τα ύδατα της θαλάσσης, οι δε Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν το μέσο της θαλάσσης. Μαριάμ δε η προφήτης, η αδερφή του Αρών, έλαβε το τύμπανο εν τη χειρή αυτής και πάσε γυναίκες εξήλθον κατόπιν αυτής μετά τυμπάνων και χωρών. Και η Μαριάμ αντεποκρίνοντο προς αυτούς λέγουσα: ψάλατε εις τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος, τον ύπον και τον αναβάτην αυτού έριψεν εις την θάλασσα. Τότε εσήκωσεν ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημον Σουρ και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκαν είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν, δεν είναι δυνατό όμως να πίωσιν εκ των υδάτων της Μερά, διότι σαν πικρά. Για τούτο και ονομάστη Μερά, που σημαίνει πικρία. Και εγώγγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγον: τι θέλομεν πει, δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον, και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έριψεν εις τα ύδατα εγλυκάθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διάταγμα. Και εκεί εδοκίμασεν αυτούς και είπεν: αν ακούσεις επιμελώς την φωνή Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δε θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Έπειτα ήλθον εις Ελίμ, όπου ήσαν 12 πηγαί υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων, και εκεί εστρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων. Αμήν. Αφού ολοκλήρωσε την οδύν του ο Μωυσής, τη δοξολογία του προς τον Κύριο ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, με αποκαλύψεις φοβερές που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε να του δώσει, έφτασε στο τέλος και εφανέρωσε σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός δια του Λόγου Του και σε εμάς σήμερα, ότι από τότε ο Κύριος άρχισε να βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Και άρχισε να βασιλεύει ο Θεός από τότε που δημιουργήθηκε ο λαός Του, ο δικός Του ο λαός, τον οποίον εξέλεξε, δημιούργησε, έπλασε, οδήγησε, καθοδήγησε, επλήθυνε, αύξησε και εν τέλει ευλόγησε κατά πάντα. Είναι ο λαός Ισραήλ, είναι ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από τον οποίο ο Θεός τώρα βρήκε λαό να βασιλεύει, θα συνεχίζει να βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων, καθώς μέσα από το λαό Ισραήλ θα βγει ο εκλεκτός του Θεού, στον οποίον, τον οποίον έψαξε και βρήκε ο Θεός τον Δαβίδ και έκραξε εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, διότι αυτός είναι άνδρας κατά την καρδία μου, με αποτέλεσμα, επειδή είναι άνδρας κατά την καρδία μου, να πράττει πάντα τα θελήματά μου. Και έτσι δημιουργήσε, άρχισε, εγκαθίδρυσε την βασιλεία του επί της γης ο Θεός, καθώς μέσα από τον Δαβίδ θα εξέλθει ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος θα είναι αυτός που θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων και εδώ στη γη, αλλά και όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και στην αιωνιότητα. Είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη ιδιαίτερη ημέρα και την περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνη την ημέρα έσωσε ο Κύριος τον Ισραήλ εκ της χειρός των Αιγυπτίων, μια και καλή δημιούργησε λαό και τον έσωσε. Και εκείνο που
δημιουργεί σωσμένο λαό, λαό Θεού είναι η σωτηρία. Και στην Καινή Διαθήκη το ίδιο κάνει ο Θεός, αλλά με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο, διά του Ιησού Χριστού, καθώς με το λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο, αλλάζει την καρδιά του, αλλάζει το πνεύμα του και αλλάζει και τις επιθυμίες της σαρκός του. Τον κάνει νέο κτίσμα, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη σωτηρία. Όπως όταν βγήκαν από την Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη σωτηρία. Πότε υπήρξε ολοκληρωμένη σωτηρία? Όταν πέρασαν, διαπέρασαν ο λαός Ισραήλ από τη θάλασσα, όπου αφενός μεν ο λαός Ισραήλ βγήκε απέναντι, αφετέρου ο Θεός κατέστρεψε το Φαραώ, που είναι η προτύπωση του Σατανά, που κυνήγαγε το λαό Ισραήλ, κατέστρεψε τους Αιγυπτίους, που είναι η προτύπωση του κόσμου, που επίσης μισεί το λαό του Θεού, και εν τέλει δημιούργησε το λαό του. Έτσι λοιπόν και σήμερα ο Θεός αναγεννάει, ελευθερώνει από την Αίγυπτο, αλλά η σωτηρία έρχεται με το βάφτισμα εν ύδατι. Εάν δεν βαφτιστεί ο άνθρωπος, δεν είναι σε σωσμένος, αναγεννημένος είναι, αλλά σωτηρία δεν έχει λάβει ακόμη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Ο πιστεύσας μόνο σωθήσετε? Όχι. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Και τι σημαίνει το βάφτισμα? Είναι το μέγα μυστήριο. Όταν ο άνθρωπος εκτελεί δια του βαφτίσματος πάσαν εν τέλει τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε ο βαφτιζόμενος έχει άφεση αμαρτιών με συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η άφεση αμαρτιών δημιουργείται με το βάφτισμα, αφού ο άνθρωπος πρώτον πεθάνει για τον κόσμο, ελευθερωθεί από την Αίγυπτο, αλλά για να γίνει σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, δηλαδή να είναι Υιός Θεού και Θυγατέρα Θεού, όπως ήταν ο Χριστός, πρέπει να προηγηθεί η ταφή. Και η ταφή, όπως είπαμε, είναι το μέγα μυστήριο, το βάπτισμα είναι το μέγα μυστήριο, όπου μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς περιγράφει λέγοντας ότι τότε συμμετέχει στην περιτομή του Χριστού, καθώς δια του βαπτίσματος απεκδίεται ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και τότε είναι σε σωσμένος. Εάν δηλαδή δεν γίνει σύμμορφος της ταφής, αν δεν θάψει τον πεθαμένο παλαιό άνθρωπο, εάν δεν απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, τότε δεν είναι δυνατόν να περπατήσει νέα ζωή σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι στρομερή η αποκάλυψη και η φανέρωση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τη λογική του βαφτίσματος. Δεν είναι μία τυπική διαδικασία. Είναι η ουσία της σωτηρίας. Είναι η ουσία της ελευθερίας του ανθρώπου. Όπως αν δεν είχε περάσει τη θάλασσα, την Ερυθρά, ο λαός Ισραήλ, όσο και να τρέχανε ο λαός Ισραήλ, όπου και να πήγαινε, ο πανίσχυρος Φαραώ με το στράτευμά του θα τον έπιανε. Θα τον έπιανε το λαό Ισραήλ και θα τον κατέστρεφε και θα επέστρεφε και αιχμαλό του στην Αίγυπτο. Η σωτηρία λοιπόν πραγματικά ήρθε όταν πέρασε τη θάλασσα και τέλειωσε με το Φαραώ και με το λαό της Αιγύπτου ο Θεός. Τελείωσε.
Έτσι γίνεται και σε εμάς. Εάν δεν βαφτιστείς, δεν έχεις ελευθερωθεί από τις παγίδες του διαβόλου. Είναι δίπλα ο διάβολος να τον πιάσει και να τον επιστρέψει στην Αίγυπτο. Μόνο με το βάφτισμα εν ύδατη ο άνθρωπος σώζεται, ελευθερώνεται και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και γίνεται σύμμορφος της Αναστάσεως. Και μπορεί να περπατάει νέα οδόν, νέα ζωή, ανεστημένη ζωή. Γιατί? Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, λέει ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο απεκδίθητε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός σας, αλλά και όσοι εν Χριστώ ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίθητε. Τι σημαίνει αυτό? Είστε και χρησμένοι. Έχετε ενδυθεί Χριστόν, ένδοξον, ανεστημένο. Έχετε δύναμη, γιατί πλέον αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και όπως λέει ο Χριστός, μη φοβήστε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε. Μεταβεβαιώτως, ο Χριστός νίκησε τον κόσμο. Και αν ενδυθούμε Χριστό, και εμείς θα νικήσουμε τον κόσμο. Με μία προϋπόθεση, να διατηρήσουμε την πίστη μας. Γιατί διαπίστεως αναγεννηθήκαμε, αλλά και διαπίστεως διατηρούμε τη σωτηρία μας. Τι θα πει αυτό? Διαπίστεως αναγεννηθήκαμε, διαπίστεως ελογίσθημεν ενώπιον του Θεού δίκαιοι. Μας θεωρεί δίκαιους ο Θεός. Γιατί? Γιατί πιστέψαμε ότι σε αυτόν τον οποίο απέστειλε, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο νεαρός αυτός άντρας που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, εμείς ξέρουμε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ο νεαρός αυτός άντρας είναι ο απεσταλμένος, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Η γνώση σε αυτή και η πίστη σε αυτή που δημιουργεί τη γνώση μας βοηθάει, μας εξασφαλίζει να λογιζόμεθα ενώπιον του Θεού δίκαιοι, με αποτέλεσμα ο Θεός να μας καθιστά δίκαιους, να μας αναγεννάει, να φέρει επιθυμίες σαρκός και δεσμά σαρκός, επιθυμίες καρδιάς και δεσμά καρδιάς, να μας ελευθερώνει από αλαζονία του βίου και δεσμά του πνεύματος. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά τώρα που τον ελευθέρωσε, για να αποδειχθεί η σωτηρία του ότι είναι πραγματική, για να είναι η πίστη του ζωντανή, πρέπει να έχει έργο. Και το πρώτο έργο πίστεως το οποίο κάνει ο χριστιανός είναι βαφτίζεται επί το λόγο του Κυρίου, γιατί είναι εντολή του Θεού με τρομακτικά αποτελέσματα. Βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Προσέξτε, συγχώρεση αμαρτιών λαμβάνει χώρα με την αναγέννηση, αλλά άφεσης δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρξει απαραίτητος και άφεση. Δηλαδή τι σημαίνει άφεση? Συγχωρούνται οι αμαρτίες μου αλλά μένουν απάνω μου. Πρέπει να έρθει το βάφτισμα να πάρει τις αμαρτίες, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, τον παλιόν αμαρτωλόν άνθρωπο, να τον ρίξει μέσα στο νερό και με το νερό να φτάσουν οι αμαρτίες μου στα βάθη των θαλασσών που κανένας πλέον δεν μπορεί να τις βρει. Και βγαίνοντας από το νερό ο άνθρωπος έχει ενδυθεί Χριστό, έχει μεταβληθεί σε νέον άνθρωπο και μπορεί να περπατήσει εν Χριστώ Ιησού ελεύθερος, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που κατοικεί μέσα του και ο Χριστός είναι αυτός που τον διδάσκει και ο Χριστός είναι ο καθηγητής του. Όμως, επειδή ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου είναι πλήρης αδυναμίας, ο Θεός ξέρει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει δύναμη στην αδυναμία του,
πρέπει από τον Πατέρα τον ουράνιο, εν το ονόματι και διά του Ιησού Χριστού, να λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη που λαμβάνει με την αναγέννηση και η χάρη του Θεού, σιγά σιγά αρχίζει και σβήνει. Και ο άνθρωπος γίνεται χλιαρός, αδύναμος, ιτημένος. Δεν έχει διατηρεί την πίστη. Εάν όμως, αφού έπραξε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και βαφτίστηκε εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αφέθησαν οι συγχωρεμένες αμαρτίες του, λάβει την επαγγελία του Πατρός και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα του μία πηγή ζώντων υδάτων. Απ' την κοιλία του βγαίνουν ύδατα ζώντα. Και το αποτέλεσμα, εύκολα φεύγουν από πάνω του οι αμαρτίες, αγιαζόμενος δια Πνεύματος Αγίου, εφόσον βεβαίως μετανοήσει και ζητήσει το αίμα του Χριστού, και ακόμη πιο εύκολα έρχεται απάνω του η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο άνθρωπος έχει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Άρα μπορεί. Και εκεί που το εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο Θεός, και θα ήθελα να το διαβάσουμε, είναι στο βιβλίο του Ιζεκιήλ που περιγράφει όλο το σχέδιο του Θεού στη σελίδα 750, και σας παρακαλώ να το ανοίξουμε, να δούμε πραγματικά πόσο προφητικός λόγος διερμηνεύει το έργο το οποίο θα κάνει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, από το κεφάλαιο Λάμτα Σίγμα Ταφ, 36 κεφάλαιο, και από το 24 εδάφιο, να μην πάμε πιο πίσω. Διότι, λέει ο Θεός, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών, όπως κάνει ο Κύριος, θα σας συνάξω εκ πάντων των τόπων και θα σας φέρω στη γη τη δική σας, τη γη τη δική μου. Δηλαδή, ο Κύριος είναι αυτός που, όπως λέει η Γραφή, σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκησα με έλεος. Σελής 770. Σελής 770, Λάμτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο Ιζεκιήλ και 24 εδάφιο. Το ξαναδιαβάζω. Διότι εγώ ο Κύριος θα σας λάβω, δεν μπορείτε να έρθετε μόνοι σας, εγώ θα σας φέρω. Δεν στο αποκάλυψε Σίμων ιε του Ιωνά ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, σάρκα και αίμα. Ο Πατέρας μου ο ουράνιος, του είπε ο Χριστός, το αποκάλυψε. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας λάβω και εγώ θα σας φέρω μέσα στην Εκκλησία μου. Και εκεί, 25 εδάφιο, θα ράνω εφημών καθαρών είδωρ, που είναι ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Χριστός, εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων οικούσατε, θα ράνω εφημάς είδωρ καθαρών και θα καθαριστείτε. Και με το Λόγο το Θεός μας καθαρίζει. Και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας, από όλα τα ψεύδη, όλα τα ψέματα, θα καθαριστείτε από όλα τα είδωλά σας και εγώ θα σας καθαρίσω. Με το Λόγο του ο Θεός μας καθαρίζει και στη συνέχεια, δηλαδή μας αναγεννάει και στη συνέχεια, εγώ θα σας δώσω καρδιά νέα. Εδώ τώρα έρχεται η μεταμόρφωση δια της αναγεννήσεως του αμαρτωλού ανθρώπου. Καρδιά νέα, όχι πέτρινη που έχετε και λίθινη, αλλά σάρκινη, θα σας δώσω καρδιά νέα. Και πνεύμα νέο θα εμβάλλω εν ημίν, καθώς θα αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας και θα σας δώσω καρδιά σαρκίνη. Με την αναγέννηση λοιπόν έρχεται ο Θεός, γιατί μας αναγεννάει με το Λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο, μας αλλάζει την καρδιά και μας δίνει το πνεύμα για το οποίο της αναγέννησης, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, να προσπαθήσω να το βρω,
προς Γαλάτες αναφέρει, είναι στη σελίδα 1031, καθώς λέγει στο 6 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, διαβάζω, και επειδή, μάλιστα από το 5, δια να εξαγοράσει ο Θεός τους υπονόμων, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία, να γίνουμε τέκνα Θεού. Και επειδή εις Θεοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, που στις καρδιές σας, δια του οποίου κράζει Αβά ο Πατήρ. Το είναι το πνεύμα της αναγέννησης, γιατί ο αναγεννημένος άνθρωπος λαμβάνει πνεύμα Άγιο, έχει πνεύμα Άγιο. Η διαφορά είναι ότι δεν έχει πνεύμα δυνάμεως να γίνεται πηγή ύδατος όντος, που θα το δούμε παρακάτω. Γι' αυτό ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει και καρπό πνεύματος Αγίου, γιατί με την αναγέννηση λαμβάνει πνεύμα Άγιο. Αυτό το ποτήρι δηλαδή έχει νερό, αυτός είναι ο αναγεννημένος. Εάν επιστρέψουμε όμως στον Ιζεκιήλ, πάλι στη σελίδα 770, και ξαναδιαβάσουμε το 26 που είναι το εδάφιο της αναγέννησης, διαβάζω ξανά, και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέαν και πνεύμα νέων, που κράζει Αβά ο Πατήρ στην καρδιά μας, θέλω εμβάλει, και τότε από σπάσα στη λιθήνη καρδιά από τη σάρκα σας θα σας δώσω καρδία νέα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το έργο του Θεού. Στο 27 εδάφιο λέει, και θέλω εμβάλει εν ημίν επί πάσαν σάρκαν το πνεύμα μου, για να σας κάνω να έχετε δύναμη και να περπατάτε στα διατάγματά μου και να φυλάτε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτές. Εάν δεν βάλω μέσα σας το πνεύμα του Άγιο, αν δηλαδή δεν σας πληρώσω με πνεύμα Άγιο, τι σημαίνει το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου? Αυτό το ποτήρι που έχει νερό ξαφνικά γίνεται πηγή ύδατος ζώντος και αρχίζει και ξεχυλίζει το πνεύμα το Άγιο από το ποτήρι, καθώς ξεχυλίζουν οι πηγές ύδατος ζώντος από την κοιλιά μας, μιλώντας γλώσσες ξένες, οικοδομώντας τον εαυτό μας, ώστε οικοδομώντας τον εαυτό μας να μπορούμε να περπατάμε στα διατάγματα του Κυρίου, να φυλάτουμε τις κρίσεις του Κυρίου και να εκτελούμε αυτές. Με αποτέλεσμα, και θέλετε κατοικήσει τότε στη γη την οποία έδωκα εις πατέρες σας, και θέλετε είστε ο λαός μου και εγώ θέλω είστε ο Θεός σας. Αυτό είναι πλήρες το έργο του Θεού. Πλήρες το έργο του Θεού. Έρχεται ο Θεός, προσκαλεί τους ανθρώπους και τους βάζει ο Χριστός μέσα στο Πνεύμα του Άγιο. Ο Θεός τους αναγεννάει, με το Λόγο του τους καθαρίζει, βάζει μέσα τους το Πνεύμα στην καρδιά τους που κράζει Αβά ο Πατήρ, πατερούλη μου, πατέρα μου, αγαπημένα μου πατέρα. Στη συνέχεια αλλάζει την καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά ύστερα είναι απαραίτητο να έρθει η επαγγελία του Πατρός, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να ξεχυλίζουν από την κοιλιά του ανθρώπου η ποταμή ύδατος ζώντος μέσα από τις γλώσσες. Γι' αυτό και αν είσαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και δεν μιλάς γλώσσες, δεν μπορείς να έχεις δύναμη, ούτε δύναμη πίστεως, ούτε δύναμη Πνεύματος Αγίου, ούτε δύναμη στην παρουσία του Θεού. Αλλά θα παρεξηγήσεις εύκολα, θα θυμώνεις εύκολα, θα αγριεύεις, θα πικραίνεται η καρδιά σου, γιατί μπορεί να σε έχει βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, αλλά το έχει σβήσει. Και όταν σβήνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν μιλάμε γλώσσες, δεν οικοδομούμε τον εαυτό μας. Μένουμε ανοικοδόμητοι. Μένουμε άκαρποι. Και δεν έχουμε αποτελέσματα, καρποφορία. Πότε λοιπόν ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, έγινε λαός του Θεού και απέκτησε βασιλιά, που σημαίνει πότε ο Θεός έγινε βασιλιάς? Όταν δημιουργήθηκε πραγματικά ο δικός του λαός. Αλλά και στο Χριστό
Πότε δοξάζεται ο Χριστός? Όταν υπάρχει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού. Χωρίς Εκκλησία ο Χριστός είναι άδοξος. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα, γιατί ο Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία Του, τη δική Του Εκκλησία, που αποτελείται από αναγεννημένους, από βαπτισμένους όχι με βρεφικό βάπτισμα, ψεύτικο, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει αναγέννηση, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει υπακοή. Γιατί τον βάπτισμα, το αληθινό βάπτισμα είναι αποτέλεσμα της υπακοής στο Λόγο του Θεού, είναι αποτέλεσμα έργου πίστεως. Αποδεικνύει τη σωτηρία που έδωσε ο Θεός με την αναγέννηση. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι μόνο αυτή. Τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας είναι μόνο αυτή που περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Όλες άλλες είναι γιαλατζή, ψεύτικες. Μετάνοια, βάπτισμα εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, βάπτισμα εν πνεύματι Αγίου και δυνατότητα να νικήσει τον κόσμο όπως ο Χριστός ενίκησε τον κόσμο, γιατί έχει πίστη, έχει δύναμη πίστεως, επειδή το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα δυνάμεως και όχι δηλίας, αλλά δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Ώστε δεν φοβόμαστε πια, αλλά περπατάμε με επίγνωση ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας, ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο, και με δύναμη, καθώς πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, οικοδομούμε τον εαυτό μας και αυξάνουμε πνευματικά την πνευματική μας υπόσταση. Γιατί υπάρχει ο παλιός άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος, αλλά υπάρχει και ο καινούριος άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, νέα υπόσταση του ανθρώπου, νέα πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και ο λαός Ισραήλ σώθηκε όταν έλαβε το βάπτισμα περνώντας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, αφήνοντας μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νερό, και τον Φαραώ που κυβερνούσε στο φυσικό άνθρωπο, το διάβολο, και τους Αιγυπτίους που ήταν οι κατακτητές τον κόσμο, και τώρα ελεύθερος θα οδηγηθεί από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Κύριο των Δυνάμεων, για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας σε λίγες μέρες, εάν διατηρήσει την πίστη του. Μετά τη σωτηρία αμέσως έρχεται η χαρά και η ευφροσύνη. Αυτή είναι και η ζωή μας. Μετά το βάπτισμα πλημμυρίζει η καρδιά μας χαρά. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Έρχεται η χαρά της σωτηρίας, η ευφροσύνη της σωτηρίας. Και έτσι λοιπόν και η Μαριάμ και όλες οι γυναίκες πήρανε τα τύμπανα και άρχισαν να ψάλουν στον Κύριο και να δοξάζουν τον Θεό, διότι ανάμεσά τους εδοξάστη εν δόξος. Πότε? Όχι όταν εξήλθαν από την Αίγυπτο, αλλά όταν απέθανε, εξαφανίστηκε ο Φαραώ και ο στρατός του. Τώρα όμως αρχίζει η πορεία η χριστιανική. Η πορεία η χριστιανική, περνάμε ένα τη στενή πύλη, αλλά η συνέχεια είναι τεθλιμμένη οδός. Αρχίζει η οδός της δοκιμασίας, και αρχίζουν όλα αυτά τα οποία ο Θεός φέρνει στη ζωή μας για να μας εκπαιδεύσει και να μας φτάσει, θα δούμε πού. Τότε σήκωσε ο Μωυσής, λέει η γραφή, τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα, ξήλθαν στην έρημο του Σουρ, περιεπάτουν 3 μέρες στην έρημο και δεν έβρισκαν νερό. Σωσμένοι, αλλά νερό δεν υπήρχε. Και ποιος οδήγησε? Ο Θεός, καθώς υπήρχε η στήλη του πυρός για να φέγγει την ημέρα, τη νύχτα, και το σύννεφο πυρός για να τους σκιάζει την ημέρα.
Και δεν πήγαινε πουθενά ο Μωυσής, εάν δεν σηκωνόταν αυτό να προχωρήσει μπροστά, και ο Μωυσής του σήκωνε όλους και ακολουθούσαν το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο πού τους πήγε? Δεν τους πήγε από δρόμο εύκολο, αλλά τους πήγε από την έρημο. Έρημος. Γιατί σημαίνει έρημος? Δίψα. Και αφού πέρασαν τρεις μέρες, μόνο τρεις μερούλες, αλλά μέσα τρεις μέρες αυτές ήρθε η αδυναμία. Δεν θέλει δυνατούς ο Θεός. Με το δυνατό άνθρωπο δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Ο δυνατός άνθρωπος ξέρει τι να κάνει. Ο αδύνατος δεν ξέρει τι να κάνει. Και τον οδήγησε στη μέρα. Και εκεί είχε νερό. Ωραία, πέσανε με τραμούτρα στο νερό, το νερό πικρό. Μα τι Θεός είναι αυτός? Λίγο γλυκό νερό δεν μπορεί να μας δώσει να ξεδιψάσουμε? Θα σας δώσει, αλλά πρώτα θα το δοκιμάσετε πικρό και ύστερα εγώ, ο Θεός, θα το κάνω γλυκό. Δεν θα το βρείτε εσείς γλυκό, γιατί θα πείτε είδες, το βρήκαμε. Αλλά ο Θεός θέλει να πεις, είδες, ο Θεός το γλύκανε. Ποιος θα σου γλυκάνει τη ζωή? Και εδώ προσέξτε, ποιος θα γλυκάνει τη ζωή των παιδιών σου, τη ζωή των αδελφών σου, τη ζωή της γυναίκας σου, των φίλων σου? Μην πιστέψεις ότι εσύ μπορείς, αλλά και μην πιστέψεις ότι κανένας άλλος μπορεί να γλυκάνει τη δική σου τη ζωή. Μόνο ο Θεός γλυκαίνει τη ζωή μας. Όταν όμως ήπιανε και το πικρό νερό, εδώ φάνηκε τώρα να πω κακός χαρακτήρας τους, να πω η κακή παιδεία τους, πιο σωστά. Γόγγισαν στο Μωυσή. Φοβερό. Γογγιστές. Και μάλιστα τάβαλαν με το Μωυσή. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν μάλλον ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη λέει για τους γογγιστές, ότι εγόγγισαν και απολέστησαν. Ενώ τι όμορφα που το περιγράφει. Αυτά είναι, αδελφοί, μυστικά του ευλογημένου ανθρώπου, που αν δεν τα ξέρει γίνεται ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που γογγίζει στους προϊστώτες του, ενώ ο Θεός λέει «Ενθυμίστε τους προϊστώτες ή την εσελάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστην, έχοντες προοφθαλμών το αποτέλεσμα του πελιτώματος αυτού». Άρα τους προϊστώτες τους σεβόμεθα. Δεν τους κατηγορούμε, δεν τους κρίνουμε. Ούτε τις διακονίες που θέτει ο Χριστός, γιατί κρίνουμε τον Χριστό, ούτε τους πρεσβυτέρους που θέτει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τα βάζουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος που γογγίζει γιατί εναντίον των πρεσβυτέρων ή εναντίον των διακονιών, λέει ο Λόγος του Θεού, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε. Μήπως εγώ διάλεξα τους προϊστώτες μου? Ο Θεός με έφερε. Πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε αυτούς. Εδώ είναι τώρα, θα ταπεινωθείς ή θα τους βλέπεις χειρότερους? Κανένας πρεσβύτερος δεν αξίζει. Τότε θα βρεθείς ενώπιον του Θεού σε πρόβλημα. Έμπλεξες. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτοί αγρυπνούν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσεις λόγο. Εάν δεν αγρυπνούν, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, δικό τους πρόβλημα είναι. Εσύ οφείλεις να πείθεσαι και να υπακούς. Γιατί? Για να κάνουν τούτο με χαρά, μη στενάζοντες, γιατί αν στενάζουν αυτό δεν σας ωφελεί. Δεν σου γίνεται καλό. Και εγώ τώρα δεν το λέω τώρα, και ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, δεν το λέω για να συστήσω ανθρώπους.
αλλά για να συστήσω το Πνεύμα το Άγιο που θέτει ανθρώπους. Για να συστήσω το Χριστό που βάζει διακονίες. Είναι μυστικά της ευλογίας του Θεού. Είναι πνευματική νόμη. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό. Εάν μες στην καρδιά σου ανεβεί πίκρα για ανθρώπους που έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο και εμείς δεν τους έχει βάλει, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν τους έχει βάλει, τότε ο Θεός θα αναλάβει. Εμείς λέμε, εφόσον χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι, ότι ο Θεός τους έχει βάλει. Τέλειωσε. Ξέρετε, εγώ το λέω αλήθεια και ο Θεός το ξέρει. Εάν κάτι φοβάμαι μέσα στην Εκκλησία είναι τους πρεσβύτερους. Τους φοβάμαι. Γι' αυτό ποτέ δεν κάνω. Αν δεν τους ρωτήσω και αν δεν μου πούνε όλοι ομόφωνα, αυτό θα κάνουμε. Γιατί τρέμω καλά τους ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιο που τους έβαλε. Για να μπει κάποιος πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία έχει προηγηθεί προσευχή, προσευχή, χρόνια. Για την τελευταία χειροτονία που κάναμε, πάνω από 3 χρόνια προσευχόμαστε. Και όταν ομοφωνήσαμε όλοι τότε πρεσβύτεροι, τότε αποφασίσαμε ποιοι θα γίνουν. Και δεν τους κάναμε μέχρι να μιλήσει και το Πνεύμα του Άγιου και να τους συστήσει. Άρα είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να έχουμε κάνει λάθος. Αλλά και αν έχουμε κάνει λάθος, δεν έχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην κάνουμε λάθος μη πειθόμενοι και υπακούοντες. Τους Θεού τους τιμάται. Και μάλιστα αυτούς που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού με διπλάσια τιμή. Γιατί μας συμφέρει. Ο Θεός μας αγαπάει, μας φροντίζει. Μας προσέχει, μας υπερασπίζεται. Αν όμως εσύ και εγώ περιφρονούμε αυτούς που το Πνεύμα το Άγιο έθεσε, αυτούς που ο Ιησούς Χριστός έδωκε, τότε τι λέτε, λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο? Μήπως λυπείς το Θεό? Πώς θα σου γίνει καλό? Πώς ο Θεός θα βρει τρόπο να σε κάνει να μετανοήσεις για να έρθει η ευλογία επάνω σου? Εάν δεν μπορεί να σε κάνει να μετανοήσεις με το Λόγο Του, τότε με την Χριστότητά Του, τότε θα σε κάνει να μετανοήσεις με την αυστηρότητα. Και δεν είναι απλό το πράγμα αυτό. Είναι πόδινο. Ξέρεις τι σοβαρό πράγμα είναι να κάνεις απέναντι με έναν αυστηρό Θεό? Εγώ θέλω να έχω απέναντι με ένα Θεό αγαθό. Ό,τι μου λες θα κάνω, Κύριε. Τίποτα. Μου λες ότι αυτό εγώ θα κάνω. Θα προσεύχομαι, θα σέβομαι. Γιατί? Γιατί σε φοβάμαι. Γιατί σε λογαριάζω. Γιατί σε θέλω να είσαι κοντά μου, συμπαραστάτης μου. Θέλω να είσαι βοηθός μου, υπερασπιστής μου. Και αν βλέπεις ότι κάνω λάθος, έλα φανέρωσέ μου το, δείχτω μου να το διορθώσω. Είμαστε έτοιμοι να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί ο λαός Ισραήλ είχε αυτό το χαρακτηριστικό, ήταν γογγιστής. Γόγγιζε. Και τα βάζε με τον Μωυσή και τον Αρών, λες και φταίγαν αυτοί. Αντί να δοξάζουν το Θεό που τους είχε χαρίσει το Μωυσή και τον Αρών, τον βρίζανε. Εσύ φταίς που μας έφερες εδώ στα πικρά νερά. Μα εγώ σας έφερα ή το Πνεύμα το Άγιο μας οδήγησε? Πού να ξέρω εγώ αν τα νερά αυτά είναι πικρά ή όχι? Εγώ ήρθα εκεί που πήγαινε το Πνεύμα το Άγιο, η στήλη του πυρός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Προσέχετε, αδερφοί. Να προσέχουμε. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Και μετά γιατί? Και αρχίζουμε. Γιατί δεν πάμε καλά? Γιατί δεν κάνει τούτο ο Θεός? Γιατί δεν μας ακούει? Πώς να σε ακούσει αφού εσύ δεν τον ακούς? Ο Θεός για να σε ακούσει πρέπει πρώτα εσύ να τον ακούς. Τη λύση του προβλήματος την έχει στα χέρια του ο Θεός. Την καρδιά μας δεν έχει στα χέρια του.
και θέλει να τη διορθώσει. Την καρδιά. Την καρδιά σου και την καρδιά μου δεν έχει στα χέρια του. Το να γλυκάνε τα νερά, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όταν ο Μωυσής φώναξε για τα πικρά νερά, του είπε, έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ένα ξύλο, το οποίο το πήρε, το ρίξε στα ύδατα και τα ύδατα γλυκάθησε. Τόσο εύκολο, τόσο εύκολο. Τι θα έπρεπε να κάνει ο λαός, τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις? Να πούμε, Κύριε, ελέησέ μας. Φώτισε το Μωυσή τι να κάνει. Και επειδή εμείς δεν έχουμε Μωυσή και έχουμε το Χριστό, Κύριε, φώτισε το Χριστό να μας διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε, να μας οδηγήσει. Ελέησέ μας, Κύριε μου. Μπορεί ο Χριστός να γλυκάνει τα πικρά νερά? Το πιο εύκολο είναι. Ιδίως τώρα που έχεις και το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θα γλυκάνει όλη σου τη ζωή. Μην τον πικραίνεις όμως, μην τον λυπείς. Προσευχήθηκε ο Μωυσής, του έδειξε το ξύλο, το ρίξε μέσα και τα νερά γλυκάτισαν. Και εκεί, γιατί τα επέτρεψε ο Θεός? Έχει το λόγο του. Και ο λόγος του είναι πάρα πολύ σοβαρός. Λόγος του είναι για το καλό του λαού το επέτρεψε. Επέτρεψε 3 μέρες δίψα, βέβαια. Επέτρεψε νερά πικρά, βέβαια. Γιατί? Γιατί εδοκίμασε αυτός. Να τους μάθει, μη γογγίζετε, μη τα βάζετε με το Μωυσή. Προσευχηθείτε και η λύση είναι έτοιμη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και αφού τους εδοκίμασε και αφού γλύκανε τη ζωή τους, έρχεται τώρα και τους λέει συγκεκριμένα σοβαρότατα πράγματα με φοβερές συνέπειες. Να τα δούμε. Και είπε ο Θεός, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, πρώτον, να εξητάς να ακούς επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Πώς? Μέσα από το Λόγο του, από τη δαχή των Αποστόλων, μέσα από το Πνεύμα του το Άγιο. Μην έρχεσαι να κρίνεις το Λόγο του Θεού, να κρίνεις τον άνθρωπο που κηρύττει, αλλά προσευχήσου να του βάλει ο Θεός λόγια κατάλληλα για σένα, για να σου δώσει οδηγία, φανέρωση και να σου απαντήσει και να σου λύσει τις απορίες. Ερχόμαστε πώς, απροετοίμαστοι? Ποτέ μην πηγαίνεις να συναντήσεις το Θεό απροετοίμαστος, γιατί θα σου μιλήσει και δεν θα ακούσεις. Θα σου εξηγήσει και δεν θα καταλάβεις. Θα σου φανερώσει και θα πάρεις χαμπάρι. Και δεν είναι μόνο ότι δεν θα καταλάβεις, δεν θα πάρεις χαμπάρι, είναι ότι και θα σκληρύνει η καρδιά σου. Καθώς λέει, σήμερα που ακούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, προσέξτε, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, εσείς μη τη σκληρύνετε. Γιατί αυτοί που τη σκλήριναν άφησαν τα κόκαλά του στην έρημο. Εμείς να μην σκληραίνουμε την καρδιά μας αν κάτι που ακούγεται δεν μας αρέσει. Χρειάζεται να τη σκληραίνουμε. Εάν είναι λόγος Θεού και δεν μας αρέσει, ας το κάνουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ας υπακούσουμε. Ας μάθουμε να είμαστε υπάκουοι. Αλλά για να μάθουμε να είμαστε υπάκουοι, πρέπει να εξητούμε με επιμέλεια να ακούμε τη φωνή του Θεού μας. Με επιμέλεια, επιμελώς. Όχι όποτε τύχει και όποτε λάχει. Και άμα θέλω θα έρθω εκκλησία, άμα θέλω να πάω και καμιά βόλτα και θα πάω και κάπου αλλού. Μα τι είναι αυτό? Δεν σε ενδιαφέρει να ακούς το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Θεού? Εγώ δεν μπορώ να ζήσω αν δεν ακούσω τη φωνή του Θεού, το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να υπάρξω. Θυμάμαι τότε που δούλευα και πήγαινα εξ ανάγκης, ενώ πολλές φορές μπορούσα να πάω και ήταν διασκέδαση, ποτέ δεν πήγαινα. Εξ ανάγκης, όταν πήγαινα και ερχόμουν αδύναμος. Με ζήλο να δω τα αδέρφια μου, να σταθώ στην παρουσία του Θεού, να γονατίσουμε μαζί, να ακούσουμε, να σας πω κάτι. Εγώ πρώτος ακούω το Λόγο του Θεού. Όταν ανεβαίνω πάνω δεν ξέρω τι θα πω. Ο Θεός γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και αν ξέρω, ξέρω το 10%.
Το 90% βγαίνει μόνο του. Αλήθεια σας λέω, δεν ψεύδομαι. Ο Χριστός γνωρίζει. Το 20% θέλετε, δεν θα παίξουμε τώρα στο ποσοστό, αλλά το πολύ βγαίνει μόνο του. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις αυτά που το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει να πεις. Δεν προγραμματίζονται. Και πολλές φορές άλλα προγραμματίζω και άλλα εντελώς λέω. Ο πρώτος που τα ακούει είμαι εγώ. Και λυπάμαι όταν δεν τα έχω εκτελέσει. Φοβάμαι το Θεό, γιατί λέει ο εκτελέσας και διδάξας μέγαστα ονομαστεί. Και όταν δεν τα έχω κάνει, γιατί δεν τα έχω κάνει τα περισσότερα. Τι νομίζετε ότι σας λέω τα έχω κάνει? Αγωνίζομαι αυτά που ακούω και εγώ να πράττω. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδύναμοι. Όταν λέω ότι είμαστε, εγώ είμαι δενεκές ξεγάνωτος, το εννοώ. Δεν το κάνω για πλάκα, ούτε για να δείξω, δεν δείχνω τίποτα. Τα χάλια μου φανερώνω μπροστά στο Θεό. Αλλά έρχομαι να ακούσω το Λόγο του Θεού κάθε φορά. Προσεύχομαι, μίλησέ μου Κύριε. Μίλησέ μας Κύριε. Έτσι λέω πάντα, μίλησέ μου Κύριε. Μίλησέ μας Κύριε. Για να διορθώσουμε την οδό μας. Να διορθωθούμε. Να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν εξητάς με επιμέλεια τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, ώστε να πράττεις όχι αυτό που θέλεις εσύ, το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του. Και ποιο είναι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του? Αυτό που θα σου πει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Θεού δεν είναι αυτό που νομίζω εγώ. Εγώ τις περισσότερες φορές άλλα νομίζω, άλλα θέλω. Γι' αυτό και ο Θεός μου δεν μου αφήνει περιθώριο να λέω μήπως έχω δίκιο. Όχι, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου. Αυτό που θέλεις εσύ δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Και εκεί ησυχάζω. Αυτό που νομίζεις εσύ δεν είναι αυτό που νομίζω εγώ. Άλλα θέλεις, άλλα νομίζεις και άλλα εγώ θέλω και άλλα εσύ νομίζεις. Άκου προσεκτικά λοιπόν αυτά που εγώ θέλω και από αυτά που νομίζω, για να μπορείς να πράττεις με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου το αρεστό εις τους οφθαλμούς του Θεού. Και όταν ακούσεις πολύ προσεκτικά, δώσ' ακρόαση εις τας εντολάς αυτού, ακούσεις με μεγάλη προσοχή τις εντολές του, και όχι μόνο αυτό, και φυλάξεις όλα τα προστάγματά του. Σήμερα ο Θεός μας έδωσε εντολές. Μου έδωσε εντολές, ελπίζω και σε εσάς. Μου έδωσε προστάγματα και μου λέει έτσι θα περπατάς. Το κατάλαβες? Και λέω βοήθαμε να το κάνω. Δώσε μου δύναμη να το κάνω. Όταν λοιπόν ακούσεις πολύ προσεκτικά τις εντολές αυτού και φυλάξεις όλα τα προστάγματα αυτού, τότε έρχεται η ευλογία του Θεού. Τότε δεν θα έρθει σε σένα καμία εκ των όσων τας οποίας έφερα στην Αίγυπτο, στην παλιά σου τη ζωή. Και όταν λέει νόσο, εννοεί τα πάντα. Νόσος σώματος, νόσος ψυχής, νόσος πνεύματος. Έξω στον κόσμο είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, χωρίζουν, τσακώνονται, δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει κακία, υπάρχει μίσος. Αυτά δεν θα υπάρχουν σε σένα. Τέλειωσαν αυτά. Σε σένα υπάρχει αγάπη, η ειρήνη του Θεού θα υπάρχει σε σένα. Η χάρη του Θεού θα υπάρχει σε σένα. Η ελπίδα, η βεβαία και ασφαλής θα υπάρχουν σε σένα. Άλλος άνθρωπος. Υιός και θυγατέρα του Θεού. Και Θεός σου ο παντοδύναμος. Άλλος άνθρωπος. Καμία απ' την όσο που έφερα εγώ στην Αίγυπτο. Γιατί τότε θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο θεραπεύων σε. Και τελευταία το κατάλαβα αυτό. Είχα καταλάβει πριν από καιρό τον Χριστό ότι είναι φίλος μου, αλλά θέλει και εγώ να γίνω φίλος του. Δεν φτάνει που μου λέει είσαι φίλος μου, πρέπει να του πω και εγώ θέλω, κάνε με να γίνω φίλος σου. Δεν είναι απλό να είσαι φίλος του Χριστού. Τι σημαίνει φίλος? Όλα του τα λες.
όλα, δεν του χαλάς χατήρι, τον αγαπάς, κάνεις ό,τι σου λέει. Φίλος, δεν είναι απλό πράγμα. Ο Χριστός πρώτος γίνεται φίλος μας, φίλος μου, όσα άκουσα από τον Πατέρα στα είπα. Ό,τι μου ζητάς θα στο δίνω. Ετείτε, θέλετε λαμβάνει. Ζητείτε, θέλετε ευρύ. Κρούετε, τα ακούς, τα ακούω. Τώρα όμως θέλω να γίνεις και εσύ φίλος μου, ώστε ό,τι ετούμε από σένα να γίνει, να το κάνεις. Ό,τι σου ζητώ να το κάνεις. Όταν σου χτυπάω την πόρτα να την ανοίγεις για να εισέλθω και να δειπνήσω μαζί σου. Είναι μία σχέση, όχι μόνο να δίνει. Η σχέση η καλή είναι όταν εσύ δίνεις στον Χριστό αυτά που σου ζητάει. Δεν είναι κάνε μου αυτό, πήγαινε αυτό. Τι τον έκανες, δούλο σου? Να σου κάνει ό,τι θέλεις? Όχι. Ο Χριστός θέλει να είσαι εσύ δούλος του. Να του κάνεις εσύ ό,τι θέλει αυτός. Και τότε η σχέση σας άριστη. Ο Χριστός δεν έκανε ό,τι ήθελε. Εγώ κάνω ό,τι θέλει ο Πατέρας μου. Τα έργα τα δικά μου ο Πατέρας μου τα κάνει. Ό,τι λέω ο Πατέρας μου τα λέει. Και όπως απέστειλε εμένα ο Πατέρας μου να κάνω ό,τι μου λέει, έτσι και εγώ σας αποστέλω να κάνετε ό,τι σας λέω. Και εμείς τι λέμε? Αμήν. 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 Εγώ είμαι δούλος του Χριστού. Δεν είναι ο Χριστός δούλος της δικός μου. Εγώ υπακούω στο Χριστό. Δεν θέλω να υπακούει ο Χριστός εμένα. Το αποτέλεσμα σε αυτό που πρότεινε ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριος γίνεται ο γιατρός σου, ο προσωπικός σε όλα τα προβλήματά σου. Κατάλαβες? Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Όταν με επιμέλεια εξητούμε τη φωνή του Κυρίου, όταν πράττουμε το αρεστόν, όχι σε εμάς, στους οφθαλμούς του Κυρίου, όταν με μεγάλη προσοχή τεντώνουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε τι εντέλετε, τι διαταγές μας δίνει, τι θέλει από μας, όχι να ακούσει ο Θεός τι θέλουμε εμείς. Όταν ανοίγουμε τα αυτιά μας με προσοχή να ακούσουμε τι εντέλετε, τι θέλεις Κύριε να κάνω, τι με θέλεις, με πρόθεση να κάνω όλα τα προστάγματά του, τότε έρχεται ο Κύριος και μου λέει: έφυγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εγώ είμαι ο θεραπεύων σε. Από τι? Από όλα. Γιατί μου είσαι χρήσιμος. Γιατί δεν χρειάζεσαι διόρθωση με δοκιμασία και ταλαιπωρία. Εσύ χρειάζεσαι να σου αποκαλύπτω το λόγο μου, μα αυτόν διορθώνεσαι. Έφυγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα στέκεσαι πιστός. Εγώ θα δεις τι θα κάνω με σένα. Σε πολλά θα σε καταστήσω. Και αφού τους έδωσε να καταλάβουνε, καταλάβανε, αμέσως έρχεται η ανάπαυση. Έπειτα ήλθον εις Ελίμ, που Ελίμ σημαίνει δέντρα. Εκεί ήσαν 12 πηγές υδάτων. Πίναν όσο νερό θέλανε, πολύ καθαρό και πολύ ωραίο. Και 70 δέντρα φινίκων μέσα στη σκιά. Πήγανε, τους πήγε σε τόπο ανάπαυσης. Γιατί? Γιατί τους δίδαξε και διδαχτήκανε. Γιατί τους εξήγησε και καταλάβανε. Το θέμα όμως είναι, θα συνεχίζουν να καταλαβαίνουν και όταν θα φύγουν από τις 12 πηγές υδάτων και από τους 70 δέντρα φινίκων? Η πράξη έδειξε ότι δεν θα καταφέρουν. Μέχρι τώρα όμως πίστηκαν. Είπα να μην, τώρα έχει σημασία το αμήν να γίνει πράξης. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη και να μας φυλάει. Αμήν.